Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου το λέω αυτό, θεωρώ ύψιστη τιμή για μένα το γεγονός ότι παρευρίσκομαι σε μια συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ότι μάλιστα έχω τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Δυστυχώς η ιστορία της σύγχρονης πατρίδας της Ελλάδας είναι μια μεθοδευμένη πορεία που είχε ως αποτέλεσμα η πατρίδα μας να έχει μετατραπεί σε απικία χρέου, με όλε τι κυβερνήσει διαχρονικά πλήρω υποταγμένε και υπάκουες στου σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και των ισχυρών Ευρωπαϊκών κρατών. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συστηματική και υποχρεωτική υποταγή σε όλες τις επιμέρους συμφωνίε αρχή γενομένη από το Μάστριχτ και όλα τα μνημόνια διέλυσαν και αυτό ακόμα τον ανεπαρκή παραγωγικό ιστό της χώρας μας και έφεραν τη φτωχοποίηση και συνεχίζουν να φτωχοποιούν τα λαϊκά στρώματα ενώ η οικονομική ολιγαρχία παραμένει στο απειρόβλητο κερδοσκοπώντας σε βάρος του λαού. Η χώρα πλέον δεν παράγει σχεδόν τίποτα και οι βασικές λαϊκές ανάγκες καλύπτονται με εισαγωγές. Ακόμη και τα δανεικά που μας δίνουν μας τα παίρνουν πίσω με τα μεγάλα επιτόκια, με τα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ το χρέος, παρόλο που ξεπουλούμε καθημερινά, ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος, αυξάνεται συνεχώς. Ο λαός μας πρέπει να καταλάβει, μια και καλή, πως δεν έχει καμιά σπίδα, πως δεν υπάρχει καμία προοπτική, καμιά ελπίδα με αυτούς τους πολιτικούς, με αυτές τις πολιτικές, με αυτά τα κόμματα που πυθύνια υπηρετούν τη διεθνή και ντόπια οικονομική ολιγαρχία και τους τραπεζίτες. Τώρα, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Ένα απλό επιχείρημα που πρέπει να θέτουμε διαρκώς στο λαό είναι τούτο. Ποιος μας οδήγησε ως εδώ. Μα η απάντηση είναι ευνόητη. Αυτοί που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης, που με τα ψέματα, με τις κάλπικες υποσχέσεις, Υφαρπάζουν την ψήφο του η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον είναι ένα συστημικό αρχηγικό κόμμα με όλες τις μεταλλάξεις που έχει υποστεί. Αντί λοιπόν να τους επιβραβεύουμε, θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Στον αντίποδα όλων αυτών των, δυνα, των δυνάμεων στέκεται το ΚΚΕ, το οποίο έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια μια έντιμη αγωνιστική συνεπέστατη στάση και αποτελεί το μοναδικό οχυρό των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων μέσα και έξω από τη Βουλή με σαφείς και καθαρές θέσεις. Αυτή η αλήθεια, παρόλο που αναγνωρίζεται από μεγάλη μερίδα του λαού μας, δεν αντικατοπτρίζεται στα εκλογικά αποτελέσματα. Τι πρέπει να γίνει κατά την ταπεινή μου γνώμη γι' αυτό. Το έκανα απόψε ο γραμματέας του κόμματος, πολύ εμπεριστατωμένα και πολύ θαρετά θα έλεγα. Πρέπει λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του να βγουν πολύ πιο θαρετά, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να προβάλλουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρίως να απαντήσουν δυνατά στα σαθρά επιχειρήματα της αντίδρασης και όλων των αντικομμουνιστών ότι τάχα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα είναι βολεμένο. Δεν θέλει να κυβερνήσει. Να διακηρύξουν δυνατά και καθαρά ότι το ΚΚΕ προβάλλει καθαρή πρόταση διακυβέρνηση τη χώρα μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Ότι ακόμα και η ενδυνάμωσή του θα δώσει νέα διάσταση και προοπτική μεγαλύτερη επιτυχία στου αγώνε και στο κίνημα που μάχεται ενάντια σε όσου καταπατούν το δίκαιο την εργασία και την ελευθερία του λαού μας. Έχουμε πλήθος παραδειγμάτων που οι αγώνες δικαιώθηκαν, όπου οι οργανωμένοι πάλι με μπροστάρι της δυνάμεις του ΚΚΕ αντιστάθηκαν στεναρά. Ο αγώνας των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πυρια, των εκπαιδευτικών και των δασκάλων, των εργαζομένων στα ΙΦΟΥΝΤ e είναι ένας φάρος διεκδίκησης και νίκης του κινήματος. Πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε όλοι μαζί ακόμα πιο έντονα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Όπως για παράδειγμα την υποστελέχωση του ΕΣΥ με τους ανεμβολίες τους υγειονομικού που παραμένουν εκτός εργασίας. Τη βελτίωση των συνδικών εργασίας και ζωής των ξένων εργατών που εγκαταλείπουν τη χώρα μας. Την ακρίβεια που υπήρχε και πριν από τον πόλεμο με την Ουκρανία την ενεργειακή εξάρτηση, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις, όπως αυτές των ανεμογεννητριών και άλλα. Αγαπητές φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρόλη την προσωπική μου πικρία και απογοήτευση που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ψήφιση του τρίτου μνημονίου της απόλυτης υποταγής, Θέλω να κλείσω με μια νότα αισιοδοξία, έχοντα στραμμένο, όπω πολύ σωστά υπόθηκε και από το γραμματέα του κόμματο, το βλέμμα στραμμένο. Με έχει συγκινήσει αυτό το αποτέλεσμα, διότι θυμάμαι τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν η δεξιά δεν τολμούσε καθόλου να έρθει στα πανεπιστήμια, γιατί ξέραν ότι δεν ήταν αποδεκτή. Είναι μεγάλη αυτή η νίκη της πασπουδαστικής πραγματικά. Μας γεμίζει ελπίδα. <σομίως> αλλά και οι νίκες στις κατατόπου ΕΛΜΕ και συνολικά στις νίκες που αναφέρθηκα στους αγώνες των εργαζομένων. Ο καπιταλισμός διεθνώς βρίσκεται σε αδιέξοδο. Οι αντιθέσεις και οι σπασμωδικές τους κινήσεις είναι εμφανέστατες. Ο πόλεμος προβάλλει ως λύση ματοκυλώντας του λαούς. Είναι ώρα να αντιστρέψουμε τη ζωφερή εικόνα. Είναι πιστεύω η ώρα και ταυτόχρονα είναι η επιτακτική ανάγκη σε τούτε τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο παλαϊκό μέτωπο με μπροστάρι το κουκουέ ώστε να αναπτερωθούν οι ελπίδες του λαού. Είναι ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα όπως έγινε απόψε συγκρότηση ενός τέτοιου μετόπου σε όσους και όσες συμφωνούν στους βασικούς άξονες του προγράμματός του. Είναι ώρα να είμαστε θαραλέοι, δυνατοί και αποφασιστικοί. Αγωνιζόμαστε όπως έκανε πάντα το ΚΚΕ για το δίκιο, τη λευτεριά, την αξιοπρέπεια του λαού για ένα κόσμο καλύτερο και δικαιότερο. Για τον κομμουνισμό, για μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν θα συνθλίβονται από μια βάρβαρη καθημερινότητα, από την δρομοκρατία του κράτους, από την ακρίβεια, από τις αδυσόπιτες ανάγκες που γεννάει το σύστημα, από την κατευθυνόμενη ενημέρωση και τη στοχοποίηση του μυαλού. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε ενάντια στο σύστημα που θέλει τον άνθρωπο εργαλείο προς χρήση. και όχι ελεύθερο σκεπτόμενο πολίτη. Θα δικαιωθούμε γιατί ό,τι κι αν κάνουν, ό,τι κι αν μηχανεύονται οι καπιταλιστές, ο άνθρωπος αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ταγμένος να πετά ψηλά και να είναι όλο ένα πιο ελεύθερος. Καλούς αγώνες και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου.